Μουσλή. Θα μας χαλαρώσει. Ναι, παρακαλώ πάρα πολύ. Να περάσει. Μάρα, ψηφίζεις. Ψήφισε. Την αποψάρα μου. Την αποψάρα σου. Ναι, ναι. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Κοριτσάκι μου, έχω καιρό, δεν ξέρω. Νομίζω πάνω από 20 χρόνια. Καλώ την ακαλ. Μένω σε σταγνά, πάω και συνταξιοδότης, εντάξει. Όχι, ρε Σιμάρα. Έλα, κάθισε. Καλώ την ακαλ. Ψήφισε. Δεν πρόλαβα. Τι θα ψήφιζε. Ήθελα να αγκαλιάσω πιο πολύ. Μια και το άκουγε, τι θα ψήφιζε, έτσι. Λοιπόν, θέλω να συμμετέχω σε αυτή την κουβέντα. Ευχαριστούμε okay. πολύ. Δεν θα κάνουμε κουβέντα. Μια ψήφο θέλω. Ωραία, η ψήφο μου είναι ότι αυτό το σούπερ το ωραίο που περνούσε από κάτω, ότι οποιαδήποτε ευθύνη είναι καθαρά συμπτωματική και δεν φέρουμε. Θέλω να συμμετέχω έτσι σε αυτή την κουβέντα. Α, εντάξει, τέλεια. Δεν φέρει ευθύνη για την άποψή σου. Δεν είναι και εύκολο να απαντήσει πάντω. Κοίτα, όπως το πεις και εσύ, είναι ένα ηθικό πλαίσιο. Το ηθικό πλαίσιο λοιπόν είναι πέρα από το προσωπικό και το κοινωνικό. Νομίζω, όπως έχει συνταχθεί, δική μου άποψη και εμεί, γιατί ο καθένας έχει θετική του. Ποια είναι η διαφορά ελευθερίας, γιατί μιλούσατε και για όρια πιο πριν. Ακριβώς. Ελευθερία και χάος. Νομίζω, μία ειδοποιώς διαφορά είναι ότι όταν υπερβαίνει η ελευθερία, η δικιά μου την ελευθερία του άλλου, δεν είναι πλέον ελευθερία, είναι λίγο ατομικό το θέμα. Σωστά. Και όσον αφορά επίσης τα σχολεία, είναι πολύ βασικό θέμα άμα ξαφνικά σκάσουν όλα τα κορίτσια με μαντήλες. Αρχίζουν και τα γόρια να φοράνε μαντήλες. Έρθει και ένας κοροναϊός ή άλλος ιός, γιατί κάθε χρόνο έχουμε ένα καινούριο όνομα. Και αρχίσουν να φοράνε και τις μάσκες, θα πέσει αντιγραφή πολύ, παιδιά, δεν γίνεται. Θα αντιγράφουν. Δεν θα ξέρει ποιο είναι ποιο. Αυτό είναι το θέμα. Κοίτα που πήγε το μυαλό της τώρα. Άμα έχει παιδί στην εφηβεία. Προσπαθούσα να καταλάβω που θα το πάει, που θα το πάει. Έχει παιδιά στην εφηβεία, το είπε μόνη. Πόσο χρονών είναι. Τελειώνει το λύκειο. Αυτή η θερμοκρασία είναι. Εσύ δεν μου λες. Ήσουν ένα. Και είσαι έτσι. Ένα πολύ πετυχημένο μοντέλο. Δηλαδή ξεκίνησες πάρα πολύ. Εντάξει, το πώς τα νιάτα, δυνατά, εξώφυλλα, διαφημίσεις, αυτά, το ένα, το άλλο. Σε μια εποχή που η πολιτική ορθότητα δεν ήταν και το πρώτο πράγμα. Τι έχεις ζήσει, αγαπητή Μάρα. Κοίτα, μπορώ να το δεχτώ όλα αυτά τα κομπλιμέντα μόνο από σένα, γιατί ήταν η αιτία που γνωριστήκαμε. Δηλαδή, ποια ήταν η αιτία που γνωριστήκαμε. Έκαναν ένα ωραίο αφιέρωμα στο Παρίσι. Ναι. Και έτυχε να πέσουν σε περίοδο που ήμουνα κι εγώ στο Παρίσι, όχι σε φυσική παρουσία, αλλά σε αφήσεις. Σε αφήσεις στο Παρίσι. Ναι. Αχ, πείτε μου λίγο. Η Μάρα είναι από τα κορίτσια τα οποία έχω δει στο εξωτερικό σε αφήσεις. Μεγάλη. Τι, τόση, αφήσα λέμε, δεν είπαμε κορνίζα. Τι διαφήμιζες τότε εκεί. Ήταν εξώφυλλο περιοδικού, αλλά χτύπησε maximum πωλήσεων και με κάναν και αφήσα. Αλλά εμένα πιο πολύ δεν το λέω για την αφήσα, το λέω γιατί ήταν ο λόγος που είδα τέτοια πηγαία χαρά από το Φώτη και χάρηκα τόσο πολύ και πήγα να τους δω το Φώτη και τη Μαρία. Ξέρεις κάτι τότε που ήταν η περίοδος των μοντέλων, η πολύ ανθυρή. Το να έβλεπες μια Ελληνίδα να κάνει την καριέρα της στο εξωτερικό ήταν πολύ σημαντικό και ήταν. Την προσπάθειά της, ας πούμε, την λίγο. Δεν είμαι κανένα top model, δεν ξέρω τι κτλ. Έκανες δουλειές στο εξωτερικό. Αλλά έκανες δουλίτσες μου. Πήγες δηλαδή. Ναι. Παρίσι, τα μισά μου χρόνια επαγγελματικά τα έχω αφιερώσει στο modeling και τα άλλα μισά πλέον εσείς μπορώ να πω και ως ηθοποιός. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Σωστά. Και δεν ξέρω πώς ήταν αυτό το πέρασμα από το ένα στο άλλο. Αν σου ήρθε εύκολα. Με γκρίζα ζώνη. Ναι. Με γκρίζα ζώνη. Ήταν λίγο εκείνη τη εποχή που τι θα γίνει το μοντέλο μετά. Δεν θέλει να αποχωριστεί τα φώτα τη δημοσιότητα. Οπότε θεωρούσαν ότι είναι φυσικό επακόλουθο να ασχοληθεί με μια τέχνη. Αυτή η γκρίζα ζώνη λοιπόν ήταν μια περίοδο αποσιώπηση τη δημόσια εικόνα, ήχου κλπ. Ναι. Δική μου. Ναι. Οπότε πήγα στη σχολή, 3 χρόνια σπουδών, μεταπτυχιακό 1 χρόνο, 4 χρόνια. Αυτά να τα σημειώνουμε λίγο τώρα, γιατί σαφώς. Σαν να μην υπάρχουν πια. Μετά από όλα αυτά λοιπόν ξεκίνησα να δουλεύω ως βοηθός σκηνοθέτη, δηλαδή ήξερα τα φώτα, ήξερα τα μαχαίρια, ξέρω τα φίλτρα, τα ξέρω όλα δηλαδή πώς δουλεύει η κονσόλα στο θέατρο. Πρωτού βρεθώ εγώ πάνω στο σανίδι, οπότε κάπως έτσι κέρδισα την εμπιστοσύνη. Δύσκολο. Ενός δύσκολου κόσμου που είναι ο κόσμος της τέχνης στην Ελλάδα. Στην αρχή δεν υπήρχε, είδες δηλαδή να μην υπάρχει και μετά με όλα αυτά που έκανες, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γίνουν όλα αυτά τα βήματα, γιατί κάποιοι δεν τα κάνουν. Άλλοι δεν τα χρειάζονται. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και πηγαία ταλέντα που κατευθείαν ρε παιδί μου του στέλνει, του ζητάει. Κάτι δίνει, αλλά εγώ έχω ανάγκη να το νιώσω το πράγμα. Αυτό είναι για δικό σου κέρδος. Εσύ. Το εκτιμώ και το αγαπώ. Ναι, βέβαια. Και το σέβομαι. Έτσι είναι. Έτσι. Εδώ πέρα, ρε παιδί μου, έχετε δεχτεί πολύ ρατσισμό. Οι κοπέλες που έχετε δουλέψει. Αυτό με το ρατσισμό μου το λες γελάω, γιατί λες και γεννηθήκαμε όμορφες. Όχι, δεν το λέω αυτό. Γιατί ας πούμε, ρε παιδί μου, και η Ζέτα. Ναι. Έτσι, όταν ξεκίνησε να δουλεύει σαν ηθοποιός, τι φάγανε. Ναι, αλλά ο χρόνος. Ο χρόνος έδειξε. Λοιπόν, και ξεχνάμε πολύ σαλά, ωστι ωραία. Να πάμε να δούμε ένα βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει για σένα. Κάνατε και βίντεο. Μα τι, δεν θα σας αφήναμε έτσι.
Η Μάρα Δερμοσλή είναι μια γυναίκα που έχει ζήσει μια ζωή γεμάτη, που βιώνει έντονα τις στιγμές, που δεν φοβάται να τολμήσει, αλλά ούτε και να μιλήσει, ακόμα και για τις πιο βαθιές πληγές της. Την ανακάλυψαν όταν ήταν 17 χρονών στην τουαλέτα μιας καφετέρια στη Θεσσαλονίκη. Μια κοπέλα την πλησίασε και τη ρώτησε αν θέλει να συμμετάσχει σε επίδειξη μόδας και να πληρωθεί 50.000 δραχμές. Εκείνη δέχθηκε, κυρίως γιατί τόσα χρήματα θα έπαιρνε σε έναν μήνα δουλεύοντας ως τραπεζοκόμο σε κατασκήνωση. Η Μάρα τότε δεν είχε καμία συνέστηση της ομορφιάς της. Στο σχολείο τη φώναζαν Τζαμαρία, επειδή φορούσε γυαλιά με πολύ χοντρούς φακούς. Εκείνη αυτό δεν την ένοιαζε, αφού το μεγάλο πρόβλημα ήταν άλλο, τα πεταχτά αυτιά της. Παρότι όταν ξεκίνησε το modeling της έλεγαν πως αυτό είναι ατού, εκείνη έκανε πλαστική επέμβαση και τα διόρθωσε. Έχει μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική της περιπέτεια με τις διατροφικές διαταραχές, απόρρια του έντονου ανταγωνισμού στον χώρο της μόδας. Όπως η ίδια έχει πει χαρακτηριστικά, αφού δεν μπορούσα να ψηλώσω, αδυνάτιζα. Και για τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε υποστεί από φωτογράφο στο Παρίσι μίλησε, όχι μόνο αργότερα ως διήγηση, αλλά και εκείνη την ώρα στην Booker της, με αποτέλεσμα ο φωτογράφος να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Στα 23 της μόλις χρόνια έγινε για πρώτη φορά μαμά. Ο Άγγελος λειτουργήσε στη ζωή της ως χειρόφρενο, γιατί μέχρι τότε ζούσε σε ηλικιώδεις ρυθμούς δουλειάς και άγχους. Δεν έχει αποκηρύξει ποτέ την ομορφιά της. Όπως λέει, δύο σπίτια έχει αγοράσει χάρη σε αυτή. Αλλά κάποια στιγμή θέλησε να ασχοληθεί με το πάθος της, την υποκριτική. Ήξερε πως θα αντιμετωπίσει δυσπιστία, αλλά ήταν πολύ συνειδητοποιημένη. Αν θέλει να έχει αποδοχή, θα υπάρξει και κάποια απόρριψη. Δεν εμφανίστηκε στο θέατρο με αξιώσεις πρωταγωνίστριας λόγω αναγνωρισιμότητας. Αντίθετα, δούλεψε πρώτα ως βοηθός σκηνοθέτη για να μάθει πώς λειτουργούν όλα τα πόστα και μετά πήρε τον πρώτο της ρόλο. Εν ώρα παράστασης έμαθε για τον ξαφνικό θάνατο του αδερφού της και μάλιστα λίγο πριν βγει στη σκηνή. Βγήκε όμως και έπαιξε, έστω και αν η φωνή της ήταν τρεμάμενη, γιατί σέβεται πολύ την ομαδική δουλειά. Λυπήθηκε για όσα δεν έζησε με τον αδερφό της, αλλά χάρηκε που είχε προλάβει να του πει πως είναι ευτυχισμένη και πως ο Βασίλης Τσατσάνης της είχε κάνει πρόταση γάμου. Η τελετή έγινε εν μέσω COVID και το μόνο που ευχόταν ήταν να μην φοράνε μάσκες. Λίγο καιρό μετά και με 15 χρόνια διαφορά από τη γέννηση του Άγγελου, ήρθε στη ζωή του ο Μιχάλης. Πάλι μίλησε με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια για τις αγωνίες που έχει η εγκυμοσύνη στα 40, για το μυϊκό πρόβλημα που αντιμετώπισε μετά τη γέννα, για την ψυχοθεραπεία της, που δεν είναι άλλη από τα ακροβατικά. Ίσως τελικά αυτό να είναι το μυστικό της ισορροπίας για τη Μάρα Δερμοσλή. Να μιλάει ανοιχτά, να ακούει το σώμα της και να φροντίζει την ψυχή της. Όλα τα έχεις κάνει, Μάρα. Όλα τα είπατε. Και όλα, ναι, τα είπαμε. Όλα τα είπαμε. Όλα τα είπαμε. Ωραία είναι. Ωραία. Ξέρεις τι είναι με σένα? Ότι έχεις ξεκινήσει να μιλάς πριν οι άλλες μιλήσουν. Πριν ακούσω την ερώτηση. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Σε συγκινεί αυτό που είπαμε για τον αδερφό σου περισσότερο, λες? Εντάξει, κάποια πράγματα το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι, έχουν περάσει και όσο και να περνάει ο χρόνος, δεν. Απλώς μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Δεν γίνεται. Έτσι είναι. Και μαθαίνεις. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω με σένα είναι ότι τα δέχεσαι σαν μαθήματα. Αυτό είναι λίγο καταναγκαστικό, ότι πρέπει να μάθω από τον πόνο και, ή ας πούμε μπορείς κιόλας να ζητήσεις να γκρινιάξεις εύκολα. Ή δεν γκρινιάζεις εύκολα? Όχι, γκρινιάζω πάρα πολύ και ναι, για να μην τα κουβαλάω. Αλλά προτιμώ να, πλέον, εντάξει, περνάνε τα χρόνια και τα ζεις τα πράγματα διαφορετικά, προτιμώ να μην τα βλέπω ως μαθήματα. Γιατί αυτό έχει κάτι το καταναγκαστικό, κρύβει κάτι το... Μαθαίνεις ότι αυτή είναι η ισορροπία, έτσι είναι η φύση. Δεν είναι ούτε μάθημα, ούτε... Τα πάντα υπάρχουν και για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Σαφώς. Ναι, βέβαια. Και δώρα και δυσκολίες τεράστιες. Το θέμα, η μόνη μας βασικά τελικά ελευθερία είναι η στάση μας απέναντι σε αυτά, νομίζω. Και εσύ πώς τα αντιμετωπίζεις τα δώρα? Δηλαδή, προσπαθώ να τα μοιράζομαι, γιατί όταν τα μοιράζεις περνάνε πιο πολύ κόσμος καλά και μαζί χαίρεσαι και εσύ ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό έχει το νόημα το πάρτι. Τώρα, συγγνώμη, να σε ανακαλύψει κάποιος στην τουαλέτα ενός μαγαζιού που έχεις πάει, είναι όχι θείο δώρο, είναι... Αυτό που λέμε τύχη. Τύχη. Είναι τύχη. Αυτό που βλέπουμε στην ταινία δεν ήταν κάπως κινηματογραφική η έναρξη της καριέρας σου? Ναι, αλλά σε πολύ underground σκηνή. Δηλαδή θα πήγαινε σε ένα πολύ μικρό φεστιβάλ πολύ μικρών ταινιών. Δεν ήταν τόσο. Δεν ήταν και ο Καρλ Λάγκερφελντ, ας πούμε. Εντάξει. Ναι, αλλά κάτι ξεκίνησε. Ξεκίνησε. Ναι, κάτι ξεκίνησε. Δεν είναι ότι είχα το ψώνιο μέσα μου. Όχι, καμία σχέση. Δηλαδή η κοπέλα, αυτό που δεν υπόθηκε στο βίντεο, με βρήκε να φοράω μια μπλούζα από γνωστή ροκ μπάντα, με άρβιλα, ένα σκισμένο τζιν και αφέλειες μπροστά ξεβαμένε στο οξυζενέ, γιατί δεν με αφήνω να βάψω τα μαλλιά μου. Οπότε εγώ τα βουτούσαμε στο οξυζενέ. Πώς τα βούταγε? Τα βούτυξε. Έτσι κάναμε τότε. Και τι σου είπε? Και ό,τι έμενε, έμενε, άμα δεν έλειωνε. Τι σου είπε αυτή η κοπέλα? Μην με παρεξηγήσεις, δεν είμαι λεσβία, αλλά τι ύψος έχεις?
Γιατί έτσι πάνε. Με το ύψος. Εννοείται. Με τα μέτρα. Μα είναι τεχνικό επάγγελμα. Καλά και να ήταν, δεν θα το παρεξηγούσες νομίζω. Δεν ξέρω τι είπα. Τι ύψος έχω, δεν με τρίβηκα. Δεν με νοιάζει. Και μετά. Μετά αυτό μου έκανε την πρόταση και ξεκίνησε κάπως έτσι μια πορεία. Έκανα το πρώτο μου casting, ναι. Χωρίς book που λέμε, δηλαδή ένα πορτφόλιο που να έχει φωτογραφίες ναι. σου κάτι κτλ. Όπου με γνώρισαν σαν γραφείο, mm-hmm. μου λένε έχεις αυτό το ραντεβού, έχεις μια εβδομάδα να μάθεις να περπατάς με τα κούνια. Όπα. Ναι, ενώ είσαι ναι. με άρβυλα όμως. Με άρβυλα όμως, έτσι. Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι. Θυμάσαι ακόμα ακριβώς την ατάκα που σου είπε. Ό, ναι, δεν ξεχάζω. Ήταν σοκαριστικό. Ειδικά και τότε ήταν και ψηλό ταμπού τα θέματα σεξουαλικής φύσης και λοιπά και προτίμησης. Και δεν είναι σαν και τώρα που έχουμε αυτή τη μια ελευθεριότητα, όχι ελευθερία, που είναι δηλώνω ότι είμαι και μπαίνω στις τουαλέτες. Δηλαδή βλέπουμε και αυτό στην Αμερική περί ελευθερίας έκφρασης που συζητούσαμε. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό στην Αμερική που λες. Είναι αυτό το. Είμαι άντρας, δηλώνω γυναίκα και μπορώ να μπω στις γυναικείες τουαλέτες. Και υπάρχει ένα αντίθετο ρεύμα το οποίο λέει: ωραία, και εγώ είμαι η νεράιδα των δοντιών και θα σου πάω στα δόντια μου, πας πίσω από την κόρη μου τη γυναίκα μου. Ναι, αλλά όταν μπει στην τουαλέτα ένας άνθρωπος που δεν αισθάνεται άνετα με το φίλο του, δεν είναι το ίδιο το να σου βαρέσει και μια ανάποδη. Υπάρχουν και οι τουαλέτες που δεν, που δεν φέρουν κάποιες, φύλλο απ' έξω. Ναι, κάποιες ίσως στην Αμερική. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Αυτό για το οποίο θα το κάνουμε άλλη απόψε. Άρα, έτσι. Ναι. Ωραία. Τέλεια. Μάρας. Η καλύτερη καμπάνια που έχεις κάνει. Καλύτερη από ποια άποψη, εξαρτάται. Α, έλατε. Από τα λεφτά που πέρασες ωραία, που ήταν λαμπερή, που σου δώσε λάμψη. Όλα μαζί. Υπάρχει ένα ωραίο... Ένα που να συνδυάζει πιο πολλά από αυτά τα, ναι. αυτά τα πλοκάμια, τέλος πάντων, της ματαιοδοξίας, είναι ίσως μια καμπάνια η οποία έχει να κάνει με μεγάλη εταιρεία, με την ΠΟ, εταιρεία μαλλιών. Δεν με πληρώνουν ακόμα, γι' αυτό δεν το λέω. Μάλιστα. Ήταν ωραίο γιατί συνδυάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, κορυφαίους συνεργάτες, φωτογράφου, ομάδα και όλα αυτά κτλ. Mm-hmm. Νέα Υόρκη δηλαδή. Τι ωραία. Κάτι στούντιος πάνω στο ποτάμι. Αλήθεια, ε. Ναι. Και δεν ήταν πλέον αφίσα. Η φωτογραφία mm-hmm. μου, κοσμούς όμως στέλνανε φωτογραφίες, ολόκληρα κτίρια στη Γερμανία. Και αυτό ήταν λίγο. Πήγες να τα δεις. Ένα κτίριο ντύθηκε με το πρόσωπό μου. Τέλειο. Αυτό τώρα πώς το ξεπερνάς. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω. Το έχεις παρακαταθήκει κάτι. Να έχω κάτι, ρε παιδί μου, στο τζάκι μπροστά με την κουβέρτα, να έχω κάτι να λέω. Τώρα. Ναι. Τώρα τι. Διαφήμιση κάνεις κάποια. Αυτό ασχολούμαι λίγο τώρα. Λίγα και επιλεκτικά, λίγα πράγματα. Γιατί έχω και το ζουζούνι τώρα που είναι πολύ ζουζούνι ακόμα. Πόσο είναι? Είναι 1,5 χρονό. Είναι μικρό. Ναι. Και πιο εύκολα βρίσκω δεύτερο σύζυγο ως επώνυμη ακόμα στην Ελλάδα παρά να βρω την babysitter. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Καλά, εντάξει, βρες. Ό,τι θες. Ό,τι μπορέσεις, κράτα το. Αυτό. Αλλά κάνει θα βοηθήσει τουλάχιστον. Τώρα μπορεί να καλέσουν τώρα μπορεί που μας είδανε. Να κάνω έκκληση για μια babysitter. Αυτό. Όχι δεύτερο σύζυγο, το Βασίλη τον αλλάζω. Γιατί μας βλέπει και όλα, κρίμα. Ο μεγάλος αδερφός με το μικρό, πώς το αισθάνεται. Αισθάνεται αδερφός. Αισθάνεται όχι απλά αδερφός. Mm-hmm. Εντάξει, πρώτη φορά από το τόπα είναι χιλιοϊπωμένη ατάκα, αλλά να του το ανακοινώσουμε ότι θα του κάνουμε αδερφάκι, 15-16 χρονών, και γυρίζει και μου λέει, δεν περιμένεις λίγο ακόμα να σου κάνω εγγόνι. Πάντα μου ζητούσε αδελφάκι, αγοράκι, αλήθεια. Του είχα πάρει σκύλο τότε. Ναι, το ίδιο. Μάρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να κάνεις ό,τι γουστάρεις, όπως έκανες πάντοτε. Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Να περνάτε καλά σε ό,τι κάνετε. Το κάνετε επιτυχημένο ούτως ή άλλως. Ευχαριστούμε πολύ. Τι κομπλιμέντα είναι αυτά που έχουμε δεχτεί. Σταμάτα. Καθόμαστε εδώ πέρα. Σαν να με έχουν βάλει στη Γερμανία σε ένα κτίριο. Σε ένα κτίριο. Και να το κοσμείς. Να έρθει και η Μαρίζα Ρίζου να μας πει τέτοια καλά λόγια. Θέλω σε λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε τι, σε διαφημίσεις. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Woody Allen και Μαρίζα Ρίζου. Εκεί να δεις τι έχει πει ο Woody Allen για σένα.